Επανερχόμαστε λοιπόν και πάλι στο Ράδιο Γρεμνά, στο ποιοτικότερο ραδιόφωνο του νομού μας, εδώ για να συνομιλήσουμε τώρα με δύο ποδεσφαιριστές του Πυρσού για να μας πούνε για τον τελικό κυπέλλου ανάμεσα στον Πυρσό και την ΑΕΠ Κατουλάκου. Έχουμε κοντά μας λοιπόν δύο ποδεσφαιριστές του Πυρσού, τον Αγκάστρα, έτσι, και τον Λιούρα. Να πάμε λοιπόν απευθείας στον αγώνα. Τι πιστεύετε, θα την πάρετε την κούπα, κύριε Λιούρα? Καλησπέρα και από εμάς. Δύσκολο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Προετοιμαζόμαστε για τον τελικό, εντάξει, από την αρχή της εβδομάδας και εδώ και καιρό. Με προσπάθεια, εντάξει, θα δούμε. Μάλιστα. Και χάσουμε και κερδίσουμε, ευχαριστούμε εμείς είμαστε να παίξουμε καλά. Αυτό θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, όλοι γνωρίζετε, έτσι, και το κάθε ομάδα λοιπόν, ο Πυρσός, μια νέα ομάδα, με νέα παιδιά, με φιλόδοξα παιδιά, για πρώτη φορά στον τελικό λοιπόν, με τα νέα παιδιά μιλάμε τώρα, έτσι, δύσκολος αντίπαλος η ΑΕΠ λοιπόν, Κατουλάκου. Είναι δύσκολος αντίπαλος, εδώ και δύο χρόνια έχει χτίσει μια ομάδα που είναι στην πρώτη θέση. Έχει έμπειρους παίχτες, πολύ καλούς παίχτες, σε όλες τις θέσεις, μπορεί να χτυπήσει από παντού. Και εμείς τώρα. Μια νέα ομάδα, πρώτη χρονιά είναι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αν και ξεκινήσετε με μείον 6 βαθμούς, παρόλα αυτά βρισκόστε στη δεύτερη θέση. Ναι, στη δεύτερη θέση. Έτσι. Για πέντε μας εσύ λοιπόν, Αγκάστρα, σε καταρχήν λοιπόν για πρώτη φορά φόρεσες τη φανέλα του Πυρσού και οι δύο, και λοιπόν Λιούρας και εσύ, έτσι. Διότι λοιπόν όλοι γνωρίζουμε το βάρος της φανέλας του Πυρσού. Τιμή μας να παίξουμε σε αυτή την ιστορική ομάδα. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα με νέα παιδιά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Εσύ πιστεύεις ότι θα κερδίσει την Κυριακή την ομάδα της ΑΕΠ Κατουλάκου? Κοιτάξτε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες είναι καλά, πάνε καλά αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, τα τελευταία παιχνίδια. Σωστά, ναι. Ο Κατουλάκος είναι μια. Έχει πιο εύκολη σχέση. Πιο έμπειρους παίκτες σε όλες τις θέσεις, αλλά και εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Είμαστε ομάδα που διψάει για τις νίκες. Πολύ σωστά. Για πέντε μας, κύριε Αγκάστρα, λοιπόν, σας είχε πει λοιπόν ο Λέξος, αν και αυτά είναι μυστικά τώρα, για το κυριακάτικο παιχνίδι. Έτσι, με την ομάδα της ΑΕΠ Κατουλάκου, έτσι. Μια δυνατή ομάδα, όπως είπαμε, στην πρώτη θέση του λοιπόν, βαθμολογικού λοιπόν, πίνακα και όπως όλα δείχνουν. Αυτή ήταν λοιπόν η εκπρόσωπος του νομού μας αγώνας την παράδοση για την άνθρωση γάμα εθνική. Τι σας είχε πει ο κύριος Λέξος? Κοιτάξτε, το κάθε παιχνίδι τώρα το κοιτάμε ξεχωριστά. Τώρα το μάτς με τον Κατουλάκο είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχουν πολλές διαφορές από το τι μας λέει σε κάθε παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα, να μπούμε μέσα δυνατά. Να παλέψουμε για το παιχνίδι. Μάλιστα, Λιούρα, τι πρέπει να πεις μέσα από το μικρόφωνο του Ράδιο Γρεβνά και την κάμερα από το Γρεβνά Μίντια στους φιλάθλους του νομού Γρεβενών. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κυριακάτικος αγώνας είναι η μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Να έρθουν στο γήπεδο, για πες μας. Φυσικά να έρθουν, δεν είναι? Εντάξει, και φυσικά να έρθουν πολλά άτομα, να δουν τις δύο ομάδες. Όχι, αντιπαλότητα εντάξει, να είναι φιλική, να κάθονται καθένας μεταξύ τους, να μην φωνάζουν. Θα το ευχαριστηθούμε κι εμείς να έρθει πολλοί κόσμος. Καλύτερη ψυχολογία, φαντάζομαι, για όλους τους παίχτες. Και μακάρι να έρθει πολλοί κόσμος. Μάλιστα, Λιούρα, για πέρα μας εσύ φέτος ήρθες λοιπόν από την Δασκάλη, να πούμε για τις προσωπικές σου προσδοξίες, λοιπόν ένα νέο παιδί, τι προσδοκάς ήρθες λοιπόν στον Πυρσό να κάνεις το βήμα, διότι λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι η ομάδα του Πυρσού είναι από τις πιο λοιπόν, ιστορικές ομάδες και μπορείς να κάνεις ένα βήμα παραπάνω για να πάρεις, για να παίξεις δόση σου. Για πες τους στόχους σου, έτσι, τους προσωπικούς στόχους. Στόχιμο από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, πόσο χρόνο καταργείς τώρα, Λιούρα, πες μας. 17 χρονών. Είσαι 17 χρονών, έτσι. 17 χρονών, ναι. Πες πάλι από τα 4 και ο μεγαλύτερος στόχος μου, ναι. Το όνειρο, να παίξω στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, έτσι. Είσαι ΠΑΟΚτζής, έτσι. Είμαι ΠΑΟΚτζής, πολύ μικρός, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Είσαι μαθητής στη Β' Λυκείου. Στη Β' Λυκείου. Έτσι, γράμματα θέλεις να μάθεις ή πότε θέλεις να γίνεις? Κοιτάξτε, και τα δύο. Συνδυάζω και τα δύο. Έτσι εδώ όμως λοιπόν, λαϊκή παροιμία λέει ότι δύο καρπούζες με πασχάλι, λίγο δύσκολο, έτσι, Λιούρα. Εντάξει, εδώ έχω έρθει για το ποδόσφαιρο.
πιο πολύ φαίνεται ότι θέλω το ποδόσφαιρο και όχι το διάβασμα. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Και ό,τι γίνει. Και το διάβασμα από κοντά, να διαβάσουμε λίγο, να έχουμε και ένα πτυχίο. Θα χρειαστεί πάντα ένα πτυχίο. Είσαι καρμημένος από τον Ανδρέα του Λέτσιο, από τον τεχνικό σου. Ο κύριο Ανδρέα Λέτσιο τον ξέρω 3 χρόνια, τον είχα και στην ΕΠΣ προπέρυσι. Απνίσχυε στην ΕΠΣ. Ήταν προποντή στην ΕΠΣ. Ήταν πολύ καλέ σχέσει, έχει παίξει. Ήταν ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, πολύ καλό προπονητή. Τον παραδέχομαι να πω. Έτσι. Πρώτη φορά συνεργάζομαι με ένα τόσο μεγάλο. Είσαι απόλυτα ευχαριστημένο. Με λίγο. Για πάμε τώρα στον Αγκάστρα. Λοιπόν, ένα παιδί από την Αλβανία, έτσι. Ναι, αλλά ναι. Λοιπόν, εδώ γεννήθηκε. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Έτσι. Και εδώ θέλει να εκπληρώσει όλου του προσωπικού του στόχου. Ναι. Και ω μαθητή, για πε μα λίγο, πόσο χρόνο είσαι Αγκάστρα. Είμαι 17 χρονών. Ναι, και πα πείτε λυκείο. Πείτε λυκείο, ναι. Επαγγελματικό ή τεχνικό λυκείο πάμε. Τεχνικό λυκείο. Α, τεχνικό λυκείο, έτσι. Του στόχου σου. Να γίνει επιστήμονα ή ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστή από μικρός, από μικρή ηλικία. Θε να γίνει ποδοσφαιριστή. Μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και τρελαινόμουν. Δηλαδή, μάλιστα. Δεν κοιμόμουν για να δω ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, Αγκάστρα, αν γίνει ποδοσφαιριστή που λοιπόν έχω μέσα λοιπόν την καρδιά και κάποια στιγμή αγωνιστεί στην εθνική, βάλε ένα δύσκολο. Σε ποια εθνική λοιπόν θα ήθελε να λοιπόν, αγωνιστεί, στην Αλβανία, στην Αλβανία ή στην Εθνική Ελλάδα, στην Πέτρο Στοραδό. Εντάξει, είναι. Είναι δύσκολο, έτσι. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Αν και είμαι από την Αλβανία, έχω μεγαλώσει εδώ, έχω ελληνική νεοτροπία, όλα αυτά. Θα ήταν τιμή μου να με ζητήσει η Εθνική Ελλάδος. Και θα αλλά τιμή να παίξει η Εθνική Αλβανίας όμως, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι την Κυριακή να διεκδικηθεί ένας πολύ καλός αγώνας λοιπόν, για τον Αγκάστρα Χρυσή. Λοιπόν, μέσα από το Ράδιο Γρεμνά και από την κάμερα του Γκρέμνα Μίντια, του φιλάθλου. Λοιπόν, οι οποίοι λοιπόν, είμαι σίγουρο ότι θα κατακλείσουν τι κερκίδε του γηπέδου. Θα ήμασταν κι εμεί πολύ ευχαριστημένοι να δούμε τον κόσμο να έρχεται να μα βοηθήσει, όχι μόνο σε αυτό το μάτ, αλλά και σε όλα τα μάτ. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, είναι ο τελικό κυπέλου. Θα θέλαμε να έρθει πολλοί κόσμος να μα δει και να μα βοηθήσει. Μάλιστα, εσείς Λιούρα, λοιπόν, πόσο αγώνες μήναν ακόμα μπορείτε να φτάσετε την ΑΕΚ Βατολάκο. Αν σας δοθούν λοιπόν οι βαθμοί πίσω όπως όλα ακούγονται, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχουν δοθεί στον Όφι, εδώ στο Μπιζό είναι λίγο λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολο για να δοθούν, διότι λοιπόν ο Όφι λοιπόν, έπεσε στην ομάδα λοιπόν Σούπερ Λίγκα. Πες μας, μπορείτε κάποια στιγμή να φτάσετε την ομάδα, μπορείτε, προλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο αυτό, έτσι. Αν πάρουμε τους βαθμούς, εντάξει, υπάρχουν και τα μπαράζ, πρέπει να υπάρχει διαφορά με 5 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαφορά, είναι λοιπόν πιο ψηλά, έτσι. Ναι, είναι στους 8. Στους 8 βαθμούς. Δεν έχουμε πάρει τους, είναι στους 8 βαθμούς. Αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ο Βατόλογος δεν θα χάσει παιχνίδι, γιατί το θέλει πολύ κι αυτός, αν το θέλουμε κι εμείς πάρα πολύ. Και εντάξει, θα προσπαθήσουμε, μια προσπάθεια, προσπάθεια και υπομονή. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Πυρσού, τον Λιούρα και τον Αγκάστρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επίσης, εδώ που είναι και παρόν ο ποδοσφαιριστής ο τερματοφύλακας ο Κυρακλίδης, αλλά δεν δέχτηκε να μιλήσει στην κάμερα εδώ του Γκρέμπι να μην και στο Ράδιο Γκρέμπι. Θα είναι όμως εδώ λοιπόν από εβδομάδα για να μας πει πιο πολλά. Λοιπόν, ξανά είναι και τερματοφύλακας, θα πάει μπορεί, ξέρω εγώ τι να πω. Και δεν είναι λοιπόν Λιούρα και λοιπόν Κάστρα. Ναι, πρέπει να παίξει καλά. Έτσι, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάρουμε και πάλι εδώ στο Ράδιο Γκρεμνά με εξωτερικές ειδήσεις.